Καλησπέρα Δημήτρη από Ελλάδα. Καλησπέρα και αυτή τη φορά η προηγούμενη συνομιλία μας ήταν κυρίως για θέματα του κορονοϊού. Τώρα θα κάνουμε αυτό που αγαπάμε να κάνουμε στο Θα Repress. Θα μιλήσουμε λίγο για μπάλα. Ναι. Έτσι, καθαρά για ποδόσφαιρο. Και εντάξει, τώρα πολλοί μπορεί να αναρωτιούνται αυτή την περίοδο τι βρήκατε να βρείτε για ποδόσφαιρο, όταν ακόμη όλα είναι τόσο αβέβαια. Αλλά θα ασχοληθούμε με ένα πρόσωπο το οποίο και το τελευταίο διάστημα, γενικότερα όλη τη σεζόν, αλλά επειδή τα μεταγραφικά σενάρια δεν σταματούν ποτέ και πόσο μάλλον τώρα που δεν υπάρχει δράση, είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είδαμε δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο για Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, για Γιουβέντους, για τα μεγαλύτερα ονόματα να ασχολούνται με το συγκεκριμένο. Αναφέρομαι στον Σάντρο Τονάλι, πολλοί ίσως να τον έχουν ακούσει και ως ο νέος Πίρλο, μοιάζει και η κόμη τους άλλωστε και το στυλ τους γενικότερα. Πρόκειται για Ιταλό 19χρονο αμυντικό μέσο, 20χρονο, το 2000 και έγινε. Και τώρα έτσι. Νομίζω είναι 20-21 χρονών εκεί πέρα. Όταν ήμασταν μαζί ήταν πολύ μικρό, ήταν 18 χρονών, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα του στην Πρέσια. Σωστά, σωστά. Και γι' αυτό λοιπόν ακριβώς και ο λόγος της επικοινωνίας μας, επειδή είσαι ο πλέον ειδικός νομίζω αυτή τη στιγμή να μας μιλήσει, είσαι ο μόνος Έλληνας που έχει αγωνιστεί μαζί του, διότι συνυπήρχατε στην Πρέσια το εξάμεινο που ήσουν και εσύ εκεί, το πρώτο εξάμεινο του 2018. Οπότε θέλουμε τη βοήθειά σου, τα φώτα σου. Καταρχήν, τι εστί Σάντρο Τονάλι για κάποιον που δεν τον γνωρίζει, δεν τον έχει δει να αγωνίζεται. Εγώ όταν είχα υπογράψει στην Πρέσια το πρώτο παιχνίδι που ήμουν στην αποστολή, ήταν ένα παιχνίδι εντός έδρας με την Πάρμα, ένα πολύ δύσκολο μάτς, έπρεπε να το κερδίσουμε οπωσδήποτε. Και ήταν το πρώτο του παιχνίδι που έπαιξε ως βασικός, αν δεν κάνω λάθος, εκείνη τη χρονιά. Ήταν το πρώτο του επαγγελματικό ντεμπούτο, ας το πούμε. Είχα δει το παιχνίδι από τον πάγκο, εγώ δεν είχα αγωνιστεί, είχαμε προλάβει να κάνουμε μόλις 2 προπονήσεις. Και πραγματικά όταν τελείωσε το μάτς, επειδή έχω πολύ καλές σχέσεις με τον Γιάννη τον Βλάχο, μιλήσαμε στο τηλέφωνο και του είπα ότι σήμερα νομίζω ότι είδα τον Πίρλο να αγωνίζεται. Κατευθείαν, δηλαδή, σε μικρή. Ναι, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν αυτό. Σε μικρή ηλικία ήταν τέτοια η ψυχραιμία που αγωνιζόταν, είχε τέτοια τεχνική κατάρτιση, έβλεπε τόσο εύκολα το γήπεδο, που αν και μικρός κατευθείαν ξεχώριζε. Mm-hmm. Δηλαδή έκανε μεγάλη διαφορά και αυτό ήταν κάτι που συζητήθηκε εκείνη την εβδομάδα σε όλη την Ιταλία. Ήταν το ντεμπούτο αυτού του ποδοσφαιριστή. Πράγματι. Οπότε νομίζω, εντάξει, το είδες και λίγο προφητικά εσύ. Από τον ντεμπούτο μίλησες για τον νέο Πίρλο, για τον οποίο μιλούν όλοι κατευθείαν, τους φάνες τώρα. Κατευθείαν το είχα πει και με τον ατζέντη μου τότε που είχα μιλήσει. Δηλαδή θυμάμαι ότι μου είχε κάνει τέτοια εντύπωση αυτός ο παίχτης. Mm-hmm. Και φυσικά βλέπω την εξέλιξή του και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι ένα παιδί, γιατί ξέρεις στην Ιταλία, φανταστείτε τότε στην Πρέσια ήταν μια ομάδα 26-27 ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν 24 Ιταλοί, ένας Έλληνας και ένας Σλοβάκος. Αυτοί ήμασταν. Και η Ιταλία δεν είναι χώρα που στερείται ταλέντο έτσι ούτως ή άλλως. Εννοείται. Απλά είναι και μια χώρα που δεν μιλάνε αγγλικά πολύ. Ο Σάντο ήταν από τους λίγους που μιλούσαν έτσι, ας πούμε, μπορούσε να επικοινωνήσει και ήταν ένα παιδί που ήμασταν κοντά από την πρώτη μέρα. Προσπάθησε να με βοηθήσει, να ενταχθώ εκεί πέρα. Ήταν κοντά μου, μου είχε δείξει κάποια μαγαζιά τότε. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα παιδί το οποίο είναι και σαν και εξαιρετικός χαρακτήρας, πραγματικά. Mm-hmm. Είπες ότι κατευθείαν σου θύμισε τον Πίρλο. Το στυλ του, η ηρεμία του, ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που τον κάνουν να ξεχωρίζει από έναν 20χρονο Ιταλό που, όπως είπαμε, υπάρχουν αρκετά ταλέντα στην Ιταλία, αλλά αυτός ξεχωρίζει. Είναι ο τρόπος ο οποίος αγωνίζεται. Καταρχάς, αν δεν το γνωρίζει κάποιος, θα πει ότι είναι τουλάχιστον, αν δει μόνο τον τρόπο παιχνιδιού του, θα πει ότι είναι ένας 27-28 χρονών μέσος. Αγωνίζεται με απίστευτη ηρεμία. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνει αυτό. Έχει ακρίβεια στις μεταβιβάσεις του και παρόλο τότε, ας πούμε, που ήταν 18 χρονών και πρωτοεμφανιζόταν και σωματικά ήταν έτοιμος, ήταν ένα παιδί το οποίο δεν στερούνταν ούτε σε δύναμη ούτε σε αντοχές και γι' αυτό πιστεύω ότι αμέσως έκανε τη διαφορά. Τον χαρακτήρα που μας ανέφερες νωρίτερα ότι γνώρισες και κάνατε και παρέα στην αρχή, πιστεύεις ότι ίσως παρότι ο νεαρός της ηλικίας του είναι έτοιμος από τώρα για το επόμενο βήμα, για να σταθεί σε ένα top ευρωπαϊκό κλαμπ? Από αυτά που είδα εγώ και γιατί συνέχισα να βλέπω την Πρέσια και πέρυσι που κατέκτησε την άνοδο τη Serie B στη Serie A, αλλά και φέτος είδα πολλά παιχνίδια, νομίζω ότι είναι ένας παίχτης έτοιμος να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο. Και όταν λέω υψηλότερο επίπεδο εννοώ Champions League στην εθνική Ιταλίας. Γιατί ξέρετε, σε αυτές τις ηλικίες είναι δύσκολο
ένα παιδί να έχει σταθερή και ανωδική πορεία. Υπάρχουν τα σκαμπανεβάσματα, είναι λόγω ηλικίας που μπορεί να σε πάρει λίγο από κάτω. Εγώ είδα ένα παιδί το οποίο είναι ένας καλός χαρακτήρας και είναι πολύ σημαντικό και στο εξωτερικό αυτό το κοιτάζουν πάρα πολύ, πιστεύω, και ειδικά στα top club. Δηλαδή το ότι έχει να κάνει με το χαρακτήρα ενός ποδοσφαιριστή. Δεν κοιτάνε μόνο το τι μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο. Κοιτάνε και τις ηγετικές του ικανότητες, κοιτάνε το πόσο σωστός επαγγελματίας είναι. Και ο Σάντρο από τότε ξεχώριζε ακόμα και σε αυτά. Και πιστεύω ότι δεν του λείπει κάτι. Αυτό που ξέρω εγώ από τότε που μιλήσαμε και αυτά είναι ότι είναι οπαδός της Μίλαν. Του αρέσει, θα ήθελε να αγωνιστεί κάποια μέρα σίγουρα στη Μίλαν. Και του το εύχομαι να το καταφέρει. Εγώ πάλι διαφωνώ, όπως βλέπεις. Και θα ήθελα να το δω στη Γιουβέντους, για την οποία ακούσαμε και ότι ενδιαφέρεται. Αλλά εντάξει. Σίγουρα θα μας αποσχολήσει. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες πλέον ενδιαφέρονται. Εγώ το καλοκαίρι είχα διαβάσει και ότι είχε περάσει και από τον είχε σκανάρει και ο Πεπ Γκουαρδιόλα για τη Manchester City. Είχα διαβάσει το καλοκαίρι. Και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί όπως είπα, ήταν ένα παιδί το οποίο από τα λίγα τότε που με βοήθησαν και με κάναν και πραγματικά το αξίζει, γιατί είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Ο τρόπος που αγωνίζεται πραγματικά σου θυμίζει τον Πύρλο. Και έχει και το μαλλί, βέβαια, και ο τρόπος που τρέχει. Δηλαδή, όλοι όσοι τον δούνε θα πούνε αυτό το πράγμα. Είπες για τον Γκουαρδιόλα και για το ότι ενδιαφέρεται και αυτός μεταξύ άλλων. Εσύ πού πιστεύεις ότι θα ταιριάζει καλύτερα, σε ποιο προπονητή, σε ποια ομάδα, σε ποιο πρωτάθλημα ίσως πιο γενικά? Νομίζω ότι του πάει πολύ το ιταλικό πρωτάθλημα. Δηλαδή θα μπορούσα να τον φανταστώ και στην Αγγλία. Αλλά επειδή μιλάμε για ένα παίχτη που έχει απίστευτη τεχνική, και εγώ δεν είμαι και πολύ λάτρης της Αγγλίας, να σου πω την αλήθεια. Προτιμώ το Ιταλικό και το Ισπανικό. Θα προτιμούσα να τον δώσουμε σε μια ομάδα τύπου Μίλαν, Γιουβέντους ή στην Ισπανία θα μπορούσε να αγωνιστεί σε πολύ μεγάλα κλαμπ. Και πιστεύω ότι εκεί πέρα ταιριάζει πιο πολύ. Τώρα για προπονητή. Στην Αγγλία ίσως δεν θα μπορούσε να σταθεί, ή μάλλον όχι, δεν θα μπορούσε να σταθεί, ίσως θα ήταν λίγο πιο δύσκολο για αυτόν. Λόγω ταχύτητας, γιατί καλά όλα τα θετικά που λέμε, ίσως είναι ένα κομμάτι στο οποίο στερεί, θα έλεγες. Παίζει ρόλο και αυτό, ναι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι στερεί, γιατί θέση του, εντάξει, δεν χρειάζεται να είσαι και πολύ γρήγορος, αλλά όντως δεν ήταν το δυνατό του σημείο. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να, ό,τι μειονέκτημα έχει, πραγματικά το καλύπτει ο τρόπος σκέψης του μες στο παιχνίδι. Είναι 1 με 2 δευτερόλεπτα πιο γρήγορος από τους άλλους παίκτες σε αυτό το κομμάτι. Απλά εγώ θα προτιμούσα, ας πούμε, να τον δω να πάρει μια μεταγραφή σε ένα πρωτάθλημα της Ιταλίας, της Ισπανίας, σε αυτά τα δύο κυρίως. Δεν θα ήθελα να το δώσουμε στην Αγγλία, στην Γερμανία. Νομίζω ότι δεν μου κολλάει τόσο. Να, δεν είναι και παίκτης τόσο ίσως έντασης, έτσι, να έχει αυτή την ένταση που έχουν οι Άγγλοι. Ναι, ίσως. Αλλά εντάξει, όχι ότι δεν μπορεί να σταθεί. Σίγουρα πιστεύω ότι μπορεί να σταθεί σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα. Αλλά πιστεύω ότι ταιριάζουν πιο πολύ αυτά τα δύο, το Ιταλικό και το Ισπανικό. Με τους εν ενεργεία, ας αφήσουμε τον Πύρλο. Με ποιον θα το παρομοίαζες, έτσι, ποιανού το στυλ φέρνει? Δεν ξέρω τώρα. Αν όχι της ηλικίας του, ίσως κάποιον 25 ή κάποιον... Ζορζίνιο, να πω εγώ, ίσως. Από την Νάπολη, ήταν ο Ζορζίνιο της Νάπολη, τώρα είναι στην Τζέλσα, δεν κάνω λάθος. Ναι, θυμίζει πολύ τέτοιο στυλ παίχτη. Είναι ντελικάτος, είναι πάντα στο κέντρο. Είναι παίχτης που θα κατέβει να πάρει την πρώτη μπάλα. Είναι πολύ δυνατός στις μονομαχίες. Και νομίζω ότι θυμίζει ένα Ζορζίνιο, ένας μικρός Ζορζίνιο. Ναι, θα τον χαρακτήριζα και εγώ έτσι. Να σε φέρω λίγο σε εκείνες τις ημέρες που είναι στην Μπρέσια, στη γνωριμία σας, στην παρέα που κάνατε. Έτσι, τι θυμάσαι, κάτι ξεχωριστό, μια έτσι ωραία ιστοριούλα, αν έχεις να μοιραστείς μαζί μας? Με τον Ντονάλι, θυμάμαι που... Μια μέρα είχαμε ένα τραπέζι με την ομάδα και ήταν να πάμε μαζί. Μου έστελε μηνύματα στα ιταλικά ο Σάντρο. Δηλαδή, μου έστελε, εγώ τότε ήμουν ούτε ένα μήνα, 1,5 μήνα εκεί πέρα και μου έστελε μηνύματα στα ιταλικά. Πατούσα εγώ τη μετάφραση στο Google για να δω τι μου λέει. Αλλά ξέρεις, στο Google καμιά φορά στα βγάζει λίγο... Σε μπερδεύει, ναι. Τέλος πάντων, πήγα εγώ στο τραπέζι, τον περίμενα να έρθει και ξαφνικά μου στέλνει μήνυμα, μου λέει: Πού είσαι, είμαι κάτω από το σπίτι, ήρθα να σε πάρω.
Υπήρχε αυτή η ασυνεννοησία, αλλά γενικά. Μπερδέψαν το ραντεβού. Ναι, έτσι ακριβώς. Αυτή η ασυνεννοησία εκεί πέρα υπάρχει γιατί, όπως είπα, δεν μιλάνε πολύ καλά αγγλικά. Δηλαδή, στο σχολείο δεν διδάσκονται όπως εμείς στην Ελλάδα, νομίζω, την αγγλική γλώσσα. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να συνεννοηθείς. Όχι μόνο στον χώρο του ποδοσφαίρου, παντού όπου πηγαίνεις, είτε είναι στο σούπερ μάρκετ, είτε κάτι για να κάνεις για το αυτοκίνητο, είναι λίγο δύσκολο εκεί πέρα να δεν μιλάς αγγλικά. Στις προπονήσεις, πώς ήταν έτσι στην καθημερινότητα, πώς τον ζούσες? Ήταν τότε, επειδή ήταν η πρώτη του χρονιά σε επαγγελματικό επίπεδο, ήταν ένα παιδί το οποίο ήθελε να τα κάνει όλα τέλεια, δεν μιλούσε πολύ, ήταν ταπεινός, δούλευε πάρα πολύ και με την ομάδα και εκτός ομάδας. Λίγο που μιλούσα μου έλεγε ότι προσπάθησε να κάνει εκτός ομάδας προπονήσεις ατομικές και αυτά. Γενικά ήταν ένα παιδί που ήταν σίγουρο για τον εαυτό του, φαινότανε και ήξερε ότι μπορεί να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο, και από όσο θυμάμαι ήταν και, να το πω, η αδυναμία του Προέδρου. Και τον στήριξε πάρα πολύ, πιστεύω, και ο Προέδρος, γιατί δεν είναι εύκολο όταν μια ομάδα πέφτει κατηγορία, γιατί τότε εμείς, όταν είμαστε στην πρέσα, η ομάδα πάλευε για να σωθεί. Ναι. Δεν είναι εύκολο να βάλει σε μια τέτοια θέση ένα 18χρονο παίχτη. Και όχι μόνο τον βάλανε, ήταν και από τότε που άρχισε να παίζει ο Σάντρο, ήταν ο καλύτερος παίχτης μέχρι το τέλος της σεζόν. Και ήταν ένας λόγος ο οποίος η ομάδα σώθηκε στο τέλος. Βοήθησε πάρα πολύ με την παρουσία του. Άρα αυτό βγάζει και μια νοοτροπία, έτσι, ότι και στα δύσκολα. Ναι, παρότι φυσικά, τελικά. Γιατί ξέρετε, εγώ ποτέ δεν είχα ζήσει αυτή το να είμαι σε μια ομάδα και να κινδυνεύω με υποβιβασμό. Και όταν το έζησα στην πρέση, είπα ότι είναι το πιο δύσκολο. Δηλαδή, είναι ίσως ακόμα πιο δύσκολο και το να πηγαίνεις για πρωτάθλημα. Πραγματικά, το να παίζεις τη σωτηρία σου είναι ένα δύσκολο γεγονός και θέλει από όλη την ομάδα και από τον προπονητή και από τους ποδοσφαιριστές και από αυτούς που περιβάλλουν γύρω την ομάδα, θέλει γερά άντερα, θέλει γερό στομάχι για να αντέξεις. Μάλλον τα έχει ο Τονάλι. Δημήτρη, έχεις τώρα κάποια επαφή μαζί του? Έχετε μιλήσει πρόσφατα, ίσως? Είχαμε μιλήσει, όχι αυτό το καλοκαίρι, νομίζω. Αυτό το καλοκαίρι ίσως να μην είχε ρωτήσει, γιατί ήθελε, νομίζω, να κάνει κάτι στην Ελλάδα για σαν διακοπές, ή αυτό είναι το προηγούμενο, δεν είμαι σίγουρος. Μην είχε ρωτήσει για κάποια μέρη. Από τότε δεν έχουμε μιλήσει. Αλήθεια είναι, σκεφτόμουν να του στείλω, να του πω, αλλά εντάξει, τώρα λέω να μην τον ενοχλώ. Είναι και περίοδος τέτοια, εντάξει. Τι θα το συμβούλευες τώρα αν μιλούσατε? Τι συμβουλή θα του έδινες εσύ? Είσαι και μεγαλύτερος, εντάξει. Εγώ πρέπει να πάρω συμβουλές από αυτό, όχι αυτός από μένα. Το ποδοσφαιρικό κομμάτι τουλάχιστον. Εντάξει, όχι, πέρα από την πλάκα που κάνουμε. Τίποτα, να δουλεύει, να είναι ταπεινός, και πιστεύω ότι όλο το μέλλον του ανήκει. Και το πιστεύω πραγματικά, νομίζω είναι, για να μην πω στον κόσμο, στην Ευρώπη, νομίζω στην ηλικία του είναι ο πιο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής. Και αν το παιδί έχει υγεία και είναι ταπεινός, η επιτυχία είναι δεδομένη, θα κάνει μεγάλη καριέρα. Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε και περιμένουμε τον πολλά υποσχόμενο τον άλλη να μας δώσει ωραίες ποδοσφαιρικές στιγμές στο μέλλον. Μακάρι να με δικαιώσει. Έτσι, έτσι. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου.